ανήρτησε δύο πανό σε μπαλκόνια στην Ίκαια. Και το υπογράφει ένας δήμαρχος που υπήρξε αριστερός. Και ξέρετε πολύ καλά στην Ίκαια, στην Κοκκινιά, τι σημαίνει αυτό. Κάνει έγγραφο για να καταγγείλει εμένα, όχι κάποιον άλλον. Διάφοροι συνδυασμοί κάνουν διάφορα. Δεν έχει σημασία. Το Γιώργο τον Ιωακιμίδη, γιατί ανήρτησε δύο πανό. Και ήμουν απολογούμενος στην Επιτροπή. Και πιθανά να μας επιβληθεί και πρόστιμο. Όταν ο ίδιος έχει γεμίσει την πόλη με πανό. Έτσι. Όμως δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία η λογική, ο τρόπος συμπεριφοράς. Το που φτάνουν κάποιοι, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κερδίσουν εκλογές. Είναι εντυπωσιακή η κατηφόρα. Δύο μέρες πριν πήραν τηλέφωνο τους ανθρώπους του συνδυασμού μας να τους πούν ότι θα ακυρωθεί το ψηφοδέλτιό μας. Και επειδή κάποια παιδιά είναι νέα, πολλά παιδιά είναι νέα, τρόμαξαν. Γιατί θα ακυρωθεί το ψηφοδέλτιό μας? Ότι έχουμε κάνει ένσταση εμείς ως συνδυασμός του Στέλη Λογοθέτη. Γιατί στο συνδυασμό σας, όταν γράφετε την εκλογική περιφέρεια δίπλα στον κάθε σύμβουλο, αντί να γράφετε Αγίου Ιωάννου Ρέντι, γράφετε Σχέτο Ρέντι. Και αυτό είναι στοιχείο, γιατί δεν είναι το αληθινό όνομα του Δήμου, είναι μόνο το μισό. Και εμείς λοιπόν θα προσφύγουμε και θα κάνουμε ένσταση να σας ακυρώσουμε, να βγείτε από το παιχνίδι μας και κερδίσουμε. Και αποκορύφωμα αυτόν, σήμερα το πρωί, η πόλη γέμισε από αυτό το τρικάκι. Θέλουμε ξένο δήμαρχο για την Ίκαια. Μαύρου χρώματος, χωρίς υπογραφή, προβοκατόρικο 100%, θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Έτσι. Έτσι. Το οποίο τι δείχνει πραγματικά? Είναι το επιχείρημα που προσπαθεί ο ίδιος συνδυασμός να δουλέψει εδώ και μήνες. Και τι λέει αυτό το επιχείρημα? Εσείς οι νικαιώτες, μην ψηφίσετε τον Ιωακιμίδη που έρχεται από το Ρέντι. Εσείς οι νικαιώτες πρέπει να ψηφίσετε έναν νικαιώτη. Γιατί αλλιώς δεν θα σας προσέξει ο Ιωακιμίδης. Είναι το ρατσιστικό, το απίστευτο, γιατί εδώ τι έχουμε? Έχουμε μία κοινή πόλη Νίκαιας Ρέντι. Άρα λοιπόν ο δήμαρχος θα είναι ή από την Νίκαια ή από το Ρέντι. Κανείς από την Νίκαια και κανείς από το Ρέντι δεν είναι ξένος. Ξένος είναι ο Κερατσινιώτης, ο Κοκκινιώτης, ο Πειραιώτης, οποιοδήποτε άλλος. Αλλά ο Ρεντιώτης ή ο Νικαιώτης είναι προφανές ότι δεν είναι ξένος. Προσπαθεί λοιπόν τοπικιστικά να συσπυρώσει ένα κόσμο που δεν τον πιστεύει. Και το κάνει με το χειρότερο τρόπο. Ποιος? Ο Στέλιος ο Λογοθέτης. Αυτός που το 90 εγκατέλειψε την Ίκαια, που ήταν η πόλη που τον είχε τιμήσει τρεις φορές με την ψήφο της, για να πάει στον Πειραιά ξένος. Εκεί ήταν το ξένος. Όταν αφήνω την πόλη μου, την τιμημένη, για να πάω σε μια άλλη πόλη, γιατί τη θεωρώ μεγαλύτερη και σπουδαιότερη. Όταν λοιπόν αυτός υπήρξε ξένος σε μια άλλη πόλη, στην οποία δεν τα κατάφερε, την οποία άφησε χρεοκοπημένη το 98 όταν έφυγε από εκεί, και από τη χρεοκοπία αυτή ο Πειραιάς δεν συλλήλθε ποτέ, ήταν το μεγάλο κακό του Πειραιά, έρχεται τώρα στην Ίκαια, κάνοντας αυτόν τον κύκλο, να ξαναπεί: εγώ είμαι νικαιώτης. Εμένα με στείλανε εκεί, δεν ήθελα να πάω. Ήμουν μικρό παιδί, το κόμμα με έστειλε. Με το ζόρι πήγα. Με υποχρεώσανε. Εγώ εδώ ήθελα να μείνω, αλλά αυτοί οι κακοί μου είπαν: όχι, φύγε να πας εκεί. Είναι φοβερό πράγμα. Και απαιτεί από εμάς να το πιστέψουμε. Να το αποδεχτούμε. Εγώ λέω λοιπόν αύριο από εδώ, που θα μιλήσει ο κύριος Λογοθέτης, ελπίζω ότι θα μιλήσει, γιατί εχθές, μάλλον γιατί σήμερα στο Ρέντι που είχε ομιλία δεν την έκανε. Δεν ξέρω τι φοβήθηκε, αλλά δεν έκανε ομιλία στο Ρέντι σήμερα, ενώ ήταν η μέρα του να μιλήσει στο Ρέντι. Έτσι, είναι εντυπωσιακό. Και το οποίο, εκτός από τον οποιοδήποτε φόβο, είναι και μια προσβολή στους κατοίκους του Ρέντι, διότι δεν γίνεσαι να είσαι υποψήφιος δήμαρχος και να μην μιλάς μαζί τους. Και ας έχεις 50 ανθρώπους. Ο κύριος Μαρονίτης γιατί έκανε προχθές, ας πούμε? Διότι ο καθένας που απευθύνεται στους κατοίκους μιας πόλης οφείλει να πάει και να τους μιλήσει. Δεν είναι θέμα μεγέθους.
Αλλιώς δεν έχει λόγο να απευθύνεται. Αύριο λοιπόν που θα μιλήσει από εδώ, εμείς θα περιμένουμε τη διάψευση, όχι ότι δεν το βγάλαμε εμείς αυτό το κείμενο, αν θέλουμε ξένο στην IKEA, διότι αυτό είναι εύκολο να το πει και θα το πει, μα λέει πουθενά λογοθέτης, τη διάψευση αυτής της πολιτικής άποψης. Αυτό που καλλιεργεί εδώ και μήνες. Ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα ο συνδυασμός στον ενιαίο Δήμο Νίκαιας Ρέντι, ο υποψήφιος δήμαρχος, όπως και η Δημοτική Σύμβουλη, να είναι από το Δήμο Ρέντι. Και είναι λάθος αυτό που ακούγεται, και ο ίδιος πραγματικά πιστεύει πως ο καθένας από εμάς που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε έναν από τους δύο Δήμους μπορεί να διεκδικήσει το αξίωμα του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Αυτό μας καλύπτει. Όχι, δεν το έβγαλα εγώ, διότι θα το πιστέψουμε αυτό. Θέλω εδώ να κλείσω ένα δύσοσμο προεκλογικό κομμάτι και να μπω σε ένα άλλο θέμα. Αυτών των συμπολιτών μας που δεν θέλουν να έρθουν να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Και δεν είναι λίγοι.